Τμήματα του ποδηλατόδρομου στην ακτή Δημαίων απομάκρυναν με τροχούς σήμερα το πρωί εργάτες του Δήμου. Στόχος, το νερό να μην συγκεντρώνεται και να έχει τη δυνατότητα διαφυγής εν ώψη και της νεροποντής που αναμένεται από αύριο Σάββατο. Κάνουμε λίγα ανοίγματα γιατί υπάρχει η εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, ότι οι τρύπες που έχουν τα γράσπεδα του ποδηλατόδρομου δεν είναι ικανές να παροχετεύσουν τα νερά της Όθωνας Αμαλίας. Κάνουμε και αυτό το πείραμα, εν πάση περιπτώσει, και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα. Από εκεί και πέρα, όλο το σύστημα της απορροής των νερών στην Πάτρα εξαρτάται από υποδομές που έχουν γίνει 100 και παραπάνω χρόνια στην πόλη μας. Και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι θα αναπλαστεί το παραλιακό μέτωπο και θα υπογειοποιηθεί το τρένο, θα πρέπει και είναι μια ευκαιρία και μια δυνατότητα να λύσουμε επιτέλους αυτό το θέμα που παρουσιάζεται ίσως κάθε χρόνο, ίσως κάθε 2-3 χρόνια. Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί σε ένα τέτοιο έργο δεν είχε προβλεφτεί η δημιουργία τομών για την απορροή των νερών. Ο ποδηλατόδρομος και τα κράσπεδά του, ανατακτά διαστήματα, υπάρχουν μεγάλες σοπές κάτω από τα κράσπεδα, τα οποία κατά την αρχική μελέτη είναι ικανά να παροχετεύσουν τα νερά. Από εκεί πέρα τώρα, επειδή έχει παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο εχθές, αποφασίσαμε να κάνουμε και αυτές τις τομές ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κάτι άλλο, αλλά δεν είναι ο ποδηλατόδρομος. Ωστόσο, από καρδιωτική είναι εικόνα και στην ακτή Δημαίων, όπου μέσα σε ένα τέταρτο ο δρόμος γέμισε νερά και το σημείο ήταν απροσπέλαστο από τους οδηγούς. Πρόκειται δε για ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Τα έργα της ακτής Δημαίων και ο δρόμος έχει γίνει πριν πολλά χρόνια, περίπου 35 χρόνια, και έχουν γίνει και από το κράτος τότε, από το Υπουργείο, και παροχετεύονται τα νερά στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πάρα πολλές χάρες, αλλά το επίπεδο του δρόμου είναι σε πολύ μικρό, πιο ψηλά από τη θάλασσα, ελάχιστα. Και άμα φουσκώνει και η θάλασσα και τα λοιπά, η παροχέτευση των ομβρίων υδάτων στη θάλασσα είναι αργή. Αυτό όμως δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορούμε να λύσουμε απλά. Θα περάσει και από εκεί πάλι, λέω, το τρένο και φανταζόμαστε ότι όλα μαζί θα αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει κάθε φορά που βρέχει και στη συμβολή της Ρήγα Φεραίου με την Γεροκοστοπούλου. Οι καταστηματάρχες έχουν δίπλα τους σκούπες για να απομακρύνουν τα νερά από τα καταστήματά τους, επειδή αυτά δεν βρίσκουν διέξοδο. Συγκεκριμένα, χτες έριξε 6,1 πόντους νερό, σημαίνει 61 τόνους το στρέμμα. Δηλαδή ήταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3/4 μισή ώρα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μάζα νερού σε ελάχιστο χρόνο. Αυτή η ικανότητα παροχών δεν είχε προβλεφτεί να υπάρχει. Εκ του αποτελέσματος αυτά. Δεν είναι ότι κάνανε κάποιοι, ας πούμε, έργα τα οποία ήταν στραβά πριν από 100 τόσα χρόνια. Απλώς υπάρχουν ορισμένες στιγμές στο χρόνο ή στα πολλά χρόνια που η αιχμή των υδατοπτώσεων από τη βροχή είναι παραπάνω από τη φέρουσα ικανότητα του δικτύου.